Οι κάτοικοι της Δαδιάς ακόμα μετρούν τις πληγές που άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά του Αυγούστου του 2023. Ένα χρόνο μετά και οι κάτοικοι θεωρούν ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία ενέργεια προς όφελος της περιοχής, παρά τα όσα υποσχέθηκαν κατά καιρούς τα κυβερνητικά στελέχη. Τι έργο, δεν ξέρουμε κανένα έργο. Έκαναν κορμοδέματα, τέτοια πράγματα έγιναν. Αλλά τα ξύλα δεν κόπηκαν. Αυτά που πρέπει να κοπούν. Δεν έχει καθαριστεί, λέτε. Δεν έχει καθαριστεί. Από τη στιγμή που κάηκε το δάσος, έχουν χαθεί τα πάντα. Χάθηκαν όλα. Και η υλοτομία και τέτοια. Τώρα εγώ ήρθα τρεις μέρες, πάω στο κοινή και βλέπω από εδώ πάνω η μεγάλη πυρκαγιά. Αυτά άμα δεν υλοτομηθούν, με ένα χιόνι να ρίξει φέτος, θα γίνει. Πού είναι οι δασεργάτες να φέρουν από άλλες περιοχές, να καθαριστεί το δάσος. Αυτό δηλαδή που λέτε ότι πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα είναι ο καθαρισμός του δάσους. Ναι, πρέπει να γίνει. Αλλιώς πάνε τα ξύλα σε ένα χρόνο τελειώνουν. Θα σε αφήσουν. Και πέφτουν, δεν μπορείς να πας τώρα μέσα στο δάσος. Γιατί πέφτουν, τα πέφτουν συνέχεια. Φοβάσαι να πας. Τι περιμένετε να γίνει, τι περιμένετε έτσι ώστε η Δαδιά να ξανασταθεί στα πόδια της. Αυτό το ξέρουν οι αρχές, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Εσείς απολύτης, τι θα θέλατε για τον τόπο σας. Τι να θέλουμε, υπάρχει δουλειά. Ναι, ναι. Να υπάρχει δουλειά. Τίποτα άλλο. Αν υπάρχει δουλειά, τα άλλα όλα γίνονται. Η περιοχή ερημώνει, ο κόσμος φεύγει και οι εταιρείες κλείνουν η μία μετά την άλλη, θα πουν οι κάτοικοι. Όσο για τα έργα που ξεκίνησαν στην περιοχή είναι πρόχειρα, χωρίς να υπάρχουν οι μελέτες εκείνες που θα λύσουν τα πραγματικά προβλήματα της περιοχής. Το μόνο που ένα λάθος κάνανε με τα κορμοδέματα αυτά που γίνανε στο βουνό. Να γίνονταν σε ένα χωριό Κάη και Φερρυππίν, ήταν επικίνδυνο να το πάρει το νερό έτσι. Εκεί να γίνουν. Αλλά εκεί που γίνανε στο βουνό ήταν όλα λάθος. Θεωρείτε λοιπόν ότι δεν έγιναν οι σωστές μελέτες και αν κάποιο έργο ξεκινάει, δεν ξεκινάει με τις σωστές προδιαγραφές. Και έγινε ένα λάθος. Αυτό. Έχετε δει κάτι άλλο να υλοποιείτε στην περιοχή? Η περιοχή μας, εδώ υπήρχαν πολλές βιομηχανίες οι οποίες όλες έκλεισαν. Η μόνη που έχει μείνει εδώ είναι ο Σαράντης και ένας Υφαντής. Σέλμα, Μέλμα, Σούπα, Μούπες, Ζαχάριος, όλα, σφαγεία, αυτά που ήταν, τίποτα. Εάν σταματήσουν και αυτοί, εδώ θα γίνει τα φόπλακα. Μα όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Πώς θα θωρακιστεί η Δαδιά ύστερα από αυτή την πυρκαγιά? Πώς θα θωρακιστεί, ξέρω κι εγώ. Πρέπει να γίνουν κάποια έργα, πρέπει να γίνουν. Έχει ξεκινήσει δηλαδή κάτι να βλέπετε να γίνεται στην περιοχή? Προσπάθειες ακούγονται ότι γίνονται και μερικά πράγματα. Αλλά προς το παρόν φως δεν βλέπουμε. Δεν έχει γίνει κάτι. Τι περιμένουμε αύριο από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού? Τίποτε. Τι να περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό? Τίποτε. Και όλο αυτό το σχέδιο για ανασυγκρότηση του Εύρου. Κοίταξε, όλη η πολιτική για το Θεατίνη έρχονται εδώ πέρα. Για να πάρουν τους ψήφους και τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, ναι, όλοι ξεχασμένοι είναι. Όταν είναι να πέσει ο ψήφος, τότε μας θυμούνται. Τα έργα, τα κουμπουδέματα, δύο φράγματα που είναι να έχουμε νερό, να έχουν νερό άμα τυχόν γίνει φουτιά, δεν έγινε τίποτε. Τα κουμπουδέματα τι θα θέλουν? Θα πλημμυρίσουν εμείς εδώ? Για να βλάσεις, βγαίνει με το πρώτο. Δεν θεωρείτε ότι δεν έχει γίνει καμία κίνηση ως τώρα? Όχι. Κανένα φράγμα έχει που ήταν έτσι. Κανένα. Κουμπουδέματα και φωλιές για τσπιλαργία. Αυτό ήταν. Για τα πουλιά. Περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό αύριο που θα επισκεφθεί την περιοχή. Δεν ξέρω τι ακούσουμε και τι να κάνουμε. Πάντως έργα δεν γίνονται. Τι να αλλάξει? Η περιοχή παίρνει κατηφόρα. Όχι να αλλάξει.